Κυρία Μπακογιάννη, έχετε το λόγο για 5 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ και για τη δυνατότητα να μιλήσω. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάποιοι από εμάς που είναι λίγο παλαιότεροι σε αυτή την αίθουσα ζήσανε και την προηγούμενη Βουλή. Νομίζω ότι από την κρίση έχουμε βγάλει όλοι ένα συμπέρασμα. Και το συμπέρασμα μας είναι ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να βγει από την κρίση αν δεν υπάρξει ανάπτυξη. Έχουμε ενδεχομένως, γιατί το κοινοβουλευτικό πολίτευμα αυτό είναι, διαφορετικές προσεγγίσεις σε επιμέρους θέματα. Συμφωνούμε όμως όλοι στο κεντρικό στόχο. Ξέρουμε ότι η ανάπτυξη δεν διατάσσεται και ξέρουμε επίσης ότι για να υπάρξει ανάπτυξη χρειάζονται συγκεκριμένες πολιτικές, έτσι ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, γιατί θυμίζω ότι για θέσεις εργασίας μιλάμε, κύριε συνάδελφε. Θέσεις εργασίας χρειάζεται η χώρα. Καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Δεν μπορούν αυτές να προκύψουν από το δημόσιο, θα προκύψουν υποχρεωτικά από τον ιδιωτικό τομέα. Εδώ όμως θέλω να μιλήσω καθαρά πολιτικά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φέρατε 2 αναπτυξιακά νομοσχέδια όταν ήσασταν στην κυβέρνηση. Υπεύθυνη για τη Νέα Δημοκρατία ήμουνα εγώ και το ξέρει ο κύριος Δραγασάκης. Η Νέα Δημοκρατία προσέγγισε και τα 2 νομοσχέδια με καλή πίστη και προσέγγισε και τα 2 νομοσχέδια με στόχο να συμφωνήσουμε σε αυτό το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο και να διευκολύνουμε αποφάσεις για την ανάπτυξη. Και τα ψηφίσαμε. Διότι αυτός ήταν ο στόχος μας. Ο στόχος μας δεν ήταν να κάνουμε αντιπολίτευση από των ερηπείων. Και έρχεστε εσείς, 3 μήνες μετά τις εκλογές, και έρχεται ένα νομοσχέδιο το οποίο όλοι σας γνωρίζετε ότι αντιμετωπίζει από πάρα πολλά υπουργεία λεπτομέρειες ενδεχομένως, οι οποίες όμως ήταν λεπτομέρειες γραφειοκρατικές τέτοιες που σταματούσαν επενδύσεις, που έλυναν θέματα, που διευκόλυναν επιχειρήσεις, που δίναν τη δυνατότητα σε ανθρώπους να κάνουν επενδύσεις και άρα να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Και έρχεστε και ακούσαμε πάλι τα ίδια ξύλινα πράγματα, επιτρέψτε μου να τα πω, ήμουν 9 και γέρασα. Όχι νεοφιλελεύθερη προσέγγιση, όχι μπαγιάτικο νομολογική, όχι νεοσυντηρητισμός, όχι ταμπέλες. Μα τα χρησιμοποίησατε αυτά τα επιχειρήματα προεκλογικά και ο ελληνικός λαός δεν τα πίστεψε. Γιατί εξακολουθείτε και τα λέτε? Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος θα πιστέψει αυτά τα πράγματα. Θεωρώ ότι η προσέγγιση για το θέμα της ανάπτυξης πρέπει να είναι μια προσέγγιση ευρύτερης δυνατής συνένεσης, την οποία αρνείστε. Έχετε πάρει κατά την άποψή μου λάθος δρόμο, κύριε συνάδελφε. Το αποκορύφωμα αυτής της ιστορίας, και νιώθω την ανάγκη να το πω τώρα που βλέπω τον πρόεδρο, τον κύριο Βούτση. Πέστε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ. Διαπραγματευθήκατε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος το θέμα των υδρογανανθράκων στην Κρήτη, τη σύμβαση. Τη διαπραγματεύθηκε ο κύριος Γιώργος Σταθάκης. Την υπογράψατε όλοι οι υπουργοί. Την συμφωνήσατε και ήταν ο Πρωθυπουργός σας στην τηλεόραση και πανηγύριζε την υπογραφή αυτή. Και πέφτει η κυβέρνησή σας. Και έρχεται στη Βουλή. Και την ώρα που έρχεται η σύμβαση στη Βουλή, εσείς καταψηφίζετε. Πέστε μου, κύριοι συνάδελφοι, τι είδους αξιοπιστία μπορεί να έχει ένας πολιτικός φορέας? Πώς είναι ποτέ δυνατόν να καταψηφίζετε τη δικιά σας υπογραφή? Η έλλειψη αυτής της αξιοπιστίας είναι πρόβλημα δομικό σήμερα για τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Διότι εγώ είμαι έτοιμη να συζητήσω τα πάντα και καλόπιστα και να παραδεχθώ και ιδέες, και το απέδειξε αυτή η κυβέρνηση ήδη, αποδεχόμενη προτάσεις αντιπολίτευσης. Αλλά αυτό είναι ένας άλλος πολιτικός πολιτισμός, τον οποίο έχει η Νέα Δημοκρατία. Και έρχεστε εσείς και προσπαθώντας να βρείτε στρατηγική αντιπολιτευτική, καταψηφίσετε τον εαυτό σας. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε συνάδελφε. Και δεν είναι σοβαρά γιατί η χώρα έχει πολλά προβλήματα. Σήμερα κουβεντιάζουμε την ανάπτυξη. Αύριο ενδεχομένως θα κουβεντιάσουμε άλλα θέματα. Ακόμα πιο βαριά από το θέμα της ανάπτυξης. Δεν μπορεί να μην μπορούμε να βρούμε ένα modus vivendi στο οποίο στοιχειοδός να συμφωνήσουμε
ότι έχουμε μια διάρκεια στον πολιτικό μας λόγο και στα επιχειρήματά μας. Δεν μπορεί η αλλαγή της θέσης αντιπολίτευσης, αμέσως κύριε Πρόεδρε, αντιπολίτευσης κυβέρνησης να σας φέρνει ή να πιστεύετε ότι μπορείτε να γυρίσετε το ρολόι πίσω στα 15, κύριε Παπά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Διότι τώρα έχετε ιστορία και έχετε βάλει υπογραφές. Και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αν δεν σεβέστε εσείς τις δικές σας υπογραφές, εμείς είμαστε εδώ για να σας το θυμίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ κύριε Μπακογιάννη και για τον χρόνο. Κύριε συνάδελφε,